οικονομικής υποστήριξης είναι πολύ δύσκολη. Γι' αυτό και εμείς δεν απαιτούμε, δεν πρέπει να απαιτούμε αυτή την περίοδο που είναι περίοδος οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας μας. Όμως αξίζει τον κόπο να δείτε τα θεσμικά θέματα και κυρίως να μας βοηθήσετε στην επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των έργων που, όπως και εσείς ξέρετε, πολλές φορές χρονοτριβούν και αν κάποιος δεν τις αγγίξει με αγάπη, δεν πρόκειται να τις ολοκληρώσει. Νομίζω ότι θα πρέπει, Θεοδόση... Νομίζω θα πρέπει να μας καλωσορίσει επίσης. Να μην πούμε κατευθείαν συνεργασία. Ωραία. Να πει δύο κουβέντες ο κ. Γενικός και μετά θα πούμε. Μια γενική παρουσίαση θα γίνει μέσω του κόρπου αυτού, του PowerPoint, το Θεοδόση. Και ο Μιλτιάδης μαζί με τον Σταμάτη θα τοποθετηθούν στα δύο συγκεκριμένα θέματα που είμαστε έτοιμοι και έχουμε φτάσει στη φάση της ολοκλήρωσής τους, δηλαδή το μόλο κουραζιεροπλοίο και το επέκταση της μάχης. Καλώς ήρθατε, κύριε Γενικέ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, ακόμη μια φορά, δεδομένου ότι θεωρώ ότι αυτός ο Δήμος εδώ έχει διδάξει τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Από τη δεκαετία του 90 που έχουμε αρχίσει συνεργασίες μας, έχω παρακολουθήσει το έργο που έχει παραχθεί εδώ και μάλιστα ήταν εσείς το Δήμαρχος, ο κ. Φάρκος. Έχω παρακολουθήσει την ΚΟ, ξέρω τι έργα έχουν γίνει από τον ίδιο το Δήμο με αυτεπιστασία και πόση στοργή έχει δείξει αυτός ο Δήμος προς τους πολίτες και τους επισκέπτες. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση με το ΠΜΕ έστειλε σήμερα εδώ για να είμαι εκπρόσωπός της για τους εορταγμούς 29 Μαρτίου. Αλλά για μένα ήταν μια ευκαιρία να βρεθούμε και να κάνουμε μια ανασκόπηση των θεμάτων που απασχολούν των λιμενικών θεμάτων και των ακτών. Και έτσι, απλά με την πλή ευχαρίστηση ήρθα εδώ. Γνωρίζω τα θέματα που απασχολούν την ΚΟ. Γνωρίζω το θέμα του λιμένα. Από τη δεκαετία του 90 είχαμε ασχοληθεί για να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε μια θέση για ένα νέο λιμένα. Και τότε είχαμε καταλήξει στην άποψη ότι η ΚΟΣΟ λόγω τη ιδιομορφή. Καταρχήν, λιμάνια τα οποία γίνονται μακράν του κύριου αστικού ιστού. Δεν έχουν επιτύχει, το έχουν παρατηρήσει όλη την Ελλάδα. Τεχνιέντος να κατασκευάσει κανείς ένα λιμάνι σε μια απόσταση κάποιων χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης, δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει επιτύχει αυτό το πείραμα. Από την άλλη μεριά, το να περιμένει κανείς ότι κοντά στην πόλη θα κάνει ένα μεγάλο λιμάνι συνολικό, και αυτό είναι μάλλον αδύνατο στη συγκεκριμένη περιοχή, άρα μπορεί κανείς να δει αν μπορεί να έχει σπασμένες τις δραστηριότητες. Όσον αφορά το θέμα των παραλίων, θυμάστε ότι είχε ανατεθεί από το Δήμο στο Εργαστήριο Λιμενικών Έργων, στο οποίο υπηρετώ με τον συνεργάτη εδώ, τον κ. Ζωράκο, και είχαμε μελετήσει τη διαμόρφωση τεχνητών παραλίων από τη Μαρίνα έως το Ψαλίδι. Και σε αυτό το σημείο θα βάλω ένα, αν θέλετε, ευχαριστώ μόνο το θάρρος και την αγάπη, ένα μείον ότι δεν προχώρησαν αυτά τα χρόνια, θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί αυτά τα έργα με χρηματοδοτήσεις που υπήρξαν, καθότι οι κόσμοι στερείται σε όλο αυτό το κομμάτι το μεγάλο τουριστικό. Παραλίων για τους λουωμένους. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Εδώ είστε ξανά για να το προωθήσετε, γιατί είναι ένα έλλειμμα. Αναφερθήκατε στη Μαρίνα, είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο, το οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι λειτουργεί και μάλιστα λειτουργεί καλά. Το έχει αναλάβει και αυτό ο Δήμος με μια σύμβαση με τον ΝΕΟΤ. Και θέλω να πω ότι όλοι και στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο γνωρίζουμε ότι λειτουργεί καλά η Μαρίνα και θα έλεγα ότι το κράτος μας θέλησε να παραχωρήσει δραστηριότητες στο θαλάσσιο μέτωπο, είτε σε λιμένες, σε ιδιώτες, σε ιδιωτικές εταιρείες, καθότι δεν μπόρεσε το ίδιο σε πολλές περιπτώσεις να τις αναπτύξει. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι μια εταιρεία αναπτυξιακή του Δήμου κατάφερε να τη φέρει σε πέρα στη μένα και να τη λειτουργεί και να έχει και αναπτυξιακά σχέδια. Κατά συνέπεια, νομίζω συνεχίστε τα σχέδια που έχετε, γιατί νομίζω ότι η Μαρίνα θα είναι εδώ κοντά σας. Γιατί έχετε επιδείξει, έχετε καλό ρέκορντ στην πόση την εκμεταλλευτήκατε. Και την 5 Απριλίου γνωρίζω ότι έχετε κάποια εκδίκαση, αλλά πιστεύω ότι η Μαρίνα θα είναι κοντά στο Δήμο, γιατί δεν πρέπει να διαταράσουμε συστήματα τα οποία λειτουργούν καλά. Πρέπει στις επιλογές που κάνουμε για τέτοιες δραστηριότητες να είμαστε πιο έτσι, να έχουμε πιο ευρύτητα όταν επιλέγουμε και όχι να στενά να τα κοιτάμε. Νομίζω η Μαρίνα της ΧΟΠ πρέπει να μείνει εδώ κοντά σας και να τα αναπτύξει με τον τρόπο που έχετε σκοπό να το κάνετε. Πρόσφατα, θυμάμαι τώρα, δώσαμε άδεια να αναπτύξετε για σκάφη αναψυχής εντός της Μεταλλικά στο Μανδράκι
και με χαρά είδα σήμερα αρκετά σκάθημενα μέσα και αν θέλετε και παίκτες εδώ θα βρισκόμαστε να το κάνουμε. Ακόμη γνωρίζω ότι σας επιβάλαμε πρόσφατα ένα πολύ ψηλό πρόστιμο για κάποιες δραστηριότητες που είναι στη θαλάσσια, στη χερσαία ζώνη. Γνωρίζω ότι έχετε προσφύγει και εσείς γι' αυτό έχετε κάνει τις προσφυγές σας. Υπάρχει θέμα εδώ, δεν ξέρω αν θα τις κερδίσετε ή δεν τις κερδίσετε. Πάντως ξέρω ότι σας επιβαλλεύω ένα σημαντικό κόστος. Ακόμη ξέρω ότι ένα άλλο θέμα που απασχολεί σήμερα. Όπως είπε ο Δήμαρχος, πολλές φορές σε αυτό το κράτος μας είναι οι διαδικασίες οι οποίες είναι τόσο χρονοβόρες και τόσο αν θέλετε παρακολύνουν την πρόοδο των εργασιών που αυτό αν το καταφέρουμε να το επισπεύσουμε θα είναι ήδη σημαντική πρόοδος. Άρα λοιπόν σε αυτήν την άποψη να ξέρετε ότι όσοι θα είμαστε εκεί είμαστε ταχύς σε αυτά τα θέματα, δεν θα καθυστερούμε. Ένα άλλο θέμα που γνωρίζω ότι απασχολεί το νήσο γιατί πλέον είναι ένας ενιαίος Δήμος είναι το κομμάτι του μαστιγαρίου. Γνωρίζω το πρόβλημα με τη διάδοση που έχει αυτή, γνωρίζω τα φύκη που υπάρχουν εκεί. Νομίζω ότι υπάρχει μια μελέτη που πριν από 10 χρόνια εκφωνήσατε για την προστασία της ακτής και την ανάπλασή της. Μην καθυστερείτε άλλο, υλοποιήστε την. Σας έφερα και άλλα τεύχη σήμερα για να έχετε περισσότερα. Εδώ για να μπορέσετε να το προχωρήσετε. Τα φύκη δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσετε. Εάν υπήρχαν τρόποι να αντιμετωπίσει κανείς τα φύκη, πιθανόν να ήταν έτσι πολύ κερδοφόρο για αυτόν που θα έβρισκε τη μέθοδο. Είναι ένας λιμένας που έχει κατασκευαστεί σε ένα λιβάδι μεγάλο προς Ιδονίας. Κατά συνέπεια η διαταραχή κυματική θα μεταφέρει τα φύκη, θα τα φέρει. Είναι πολύ εύκολο. Άκουσα για κάποια λύση που πρότεινε ο συνεργάτης μου ο Σαμψόνας Ζωράκος. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο παρά το ότι προτείνει ο Σαμψόνας πάντοτε σωστό. Για τα φύκη νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Ένα άλλο θέμα ήταν παλιότερα ήταν η επέκταση του λιμανιού της Καρδάμινας, όπου και εκεί είχε εκπονηθεί μια μελέτη. Και αυτό νομίζω δεν έχει υλοποιηθεί. Νομίζω μπορεί και εκεί να το επαναφέρουμε και να το επικαιροποιήσουμε. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνετε, κύριε Δήμαρχε, είναι αφενός με την επέκταση της Μαρίνας, όπως είπατε. Αφετέρου, είναι να ενεργοποιήσετε τη μελέτη που έχετε στα χέρια σας, αφού την επικαιροποιήσετε για τη δημιουργία της θετικής παραλίας. Και ακόμη, οι αρχιτεκτονικοί μα αναπότη εγκρίναν πρόσφατα τη δημιουργία θέσεων για κουρασγερόπλια στον υπάρχοντα προβλήτα, προ το στρατιωτικό νομίζω. Είναι μια καλή σκέψη αυτή. Και ακόμη νομίζω ότι το μέτωπο που σήμερα πάνε τα κουρασγερόπλια μπορεί, αν αφαιρέσει αυτό το οδόνι που υπάρχει εκεί και ενοχλεί την ευθυγραμμία του μετώπου, θα μπορεί να είναι ακόμα πιο εύκολη η χρησιμοποίηση από τα κουρασγερόπλια. Μαθαίνω ότι θα έχετε σημαντική αύξηση στα κουρασγερόπλια φέτος. Θα φτάσετε περίπου τα 80 από την που ο κύριος Τέλος Δήμαρχος και είναι πρόεδρος. Βέβαια, γίνει ένα θετήχτα κορασγερόπλια στην Ελλάδα. Όλοι τα επιδιώκουν και όλοι προσπαθούν να τα πάρουν κοντά. Όμως να λάβουμε υπόψη ότι δεν φτάνει μόνο να έχουμε εγκαταστάσει εμείς προς τα κορασγερόπλια. Πρέπει και οι εταιρείες κορασγεροπλίων να παράσχουν πιο πολύ στις τοπικές κοινωνίες. Διότι αυτή τη στιγμή τα 40 ή 50 δολάρια ευρώ τα οποία θεωρούν ότι έχουμε έσοδα από κάθε τουρίστα ο οποίος φτάνει διερχόμενος από ένα λιμάνι, δεν μας είναι αρκετά. Αν αναλογιστεί κανείς τι έργα πρέπει να κατασκευαστούν. Αν κάνετε το budget, θα δείτε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε πολλά λιμάνια. Είμαστε αρνητικοί σε σχέση με τα έργα που κάναμε ή την υποδομή που πρέπει να διατηρούμε ή το προσωπικό να έχουμε σχέση με τα έσοδα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να αυξήσουμε τα έσοδα από τα κρουαζιερόπλια. Μία σκέψη είναι να κάνουμε το home porting, να καταστήσουμε λιμάνια μας σε μια εκκινήσεως κρουαζιέρας και καταλήξεως κρουαζιέρας. Γενικώ έχει τέτοια στοιχεία, έχει το διεθνές αεροδρόμιο, έχει πολλές πτήσεις κατά τη θερινή περίοδο. Θα είναι ένα θέμα που πρέπει να το κοιτάξουμε, αν μπορεί να αναπτυχθεί. Να σας ενημερώσω ότι με το πρόσφατο νόμο που κατέθεσαμε για την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας, η Γενική Γραμματεία Υπουργείου μας επεκτείνεται και έτσι πέραν το ότι είναι Γενική Γραμματεία μέχρι σήμερα λιμένων και ελληνικής πολιτικής, καθίσταται Γενική Γραμματεία λιμένων, ελληνικής πολιτικής και ναυτιλιακών επενδύσεων. Και πέραν των άλλων, να λαμβάνει και την κουραζιέρα τη θαλάσσια με τη σχέση με τους λιμένες. Άρα, νομίζω θα έχουμε δυνατότητα να έχουμε ακόμη πιο μεγάλη συνεργασία. Θα δραστηριοποιηθούμε και σε άλλους τομείς. Από εκεί πέρα, ένα τελευταίο θέμα που θα έλεγα αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη τομή. Θα υποχρεώσουν, θα ζητήσουν από τα 57 σημαντικότερα λιμάνια της χώρας, μεταξύ των οποίων και η ΥΠΟΣ, να εκδηλώσουν το δικό σου master plan, το προγραμματικό σχέδιο. Και δεν θα μπορεί με κανένα τρόπο να γίνει κάποιο έργο, αν δεν υπάρχει εγκεκριμένο master plan. Την Τρίτη θα παραδώσουμε τις προδιαγραφές εκπονήσεων του master plan στην ΚΕΔΕ, δεν γνωρίζω αν θα είναι εκεί.
ότι έχουμε μια συνάντηση με την ΚΕΔΕ, γιατί θεωρώ ότι όλα αυτά τα θέματα δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς αγαστή συνεργασία και συνεχή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους Δήμους. Αυτά τα αποκομμένα, το λιμάνι-λιμάνι, πόλη-πόλη, δεν προχωράνε και έχουν οδηγήσει μόνο σε αυτό. Πρέπει να συνεργαστεί η πόλη με το λιμάνι. Έτσι λοιπόν, τα master plan που θα καλέσουμε να κάνουν τα 57 μεγαλύτερα λιμάνια, θα είναι υποχρεωτικό πριν έρθει να εγκριθεί από την ΕΣΑ να υπάρχει εκπεφρασμένη η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου για αυτό. Σε αυτό τώρα για την ΚΟ, γιατί είμαι ο πρόεδρος νωρίτερα για το master plan, καλό θα είναι να περιμένετε να πάρετε την εβδομάδα τις προδιαγραφές πώς θα πρέπει να είναι ένα master plan, ώστε να το προσαρμόσετε, διότι μέσω του master plan θα κάθε επιδιώξουν να κάνει και κάτι άλλο. Γνωρίζω ότι οι χερσαίες ζώνες των λιμένων ορίστηκαν με έναν τρόπο αυθαίρετο. Σε πολλές πόλεις ορίστηκε η χερσαία ζώνη του λιμένα, ζώνη της πόλης που δεν έχει κανένα λόγο να ανοίξει το λιμάνι. Δεν έχει κανένα λόγο παρά μόνο ενδεχομένως κάποια έσοδα ή ακόμη και χωρίς έσοδα. Και έτσι, μέσω του master plan θα κρίνουμε, θα δούμε όλοι οι χώροι της χερσαίας ζώνης τι ρόλο παίζουν τώρα και στο μέλλον, τι σκοπούς υπάρχει από την τοπική κοινωνία και από το λιμενικό ταμείο να τους αναπτύξει και όπου δούμε ότι υπάρχουν κενά σημεία, όλες αυτές τις ζώνες θα τις παραχωρήσουμε στην πόλη. Θα τις πάρει η πόλη και θα τις εκμεταλλευτεί. Γιατί υπάρχουν τραγεγραφικά πράγματα. Έλεγα παράδειγμα η Καλαμάτα, το λέω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό. Η Καλαμάτα έχει μια ωραιότατη παραλία από το λιμάνι μέχρι το φιλοξένιο του ξενοδοχείου, 3 χιλιόμετρα απτή, η οποία θεωρείται λουμένο, η οποία θεωρείται ότι είναι χερσαία ζώνη. Κανένα λόγο αυτό δεν είναι χερσαία ζώνη. Γιατί με το πάρει η πόλη και να μην έχουμε αυτές τις διαμάχες ανάμεσα στην πόλη και στο λιμενικό ταμείο ή στον οργανισμό λιμένα. Αυτά σας είπα έτσι μερικές ψηφίδες. Να ακούσετε και τίποτα. Δεν θα έλεγα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γενικέ. Κύριε Πρίτανη, νομίζω ότι τα είπατε σχεδόν όλα. Και αυτό φανερώνει και την γνώση σας, προέρχονται και το είπα από την αγάπη και το ενδιαφέρον, φανερώνει και την προετοιμασία που έχετε κάνει. Και δεν σας κρύβω ότι μένω και λίγο έκπτος, γιατί τα είπατε και με τη σειρά που θέλαμε και με αυτή τη διάθεση που έχουμε και εμείς για να λύσουμε τα θέματα.